Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να περνάτε φανταστικά. Σήμερα άλλο ένα skincare Σάββατο, θα μιλήσουμε πάλι για skincare και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την εταιρεία The Ordinary. Είναι μια πολύ αγαπημένη σας εταιρεία και δική μου αγαπημένη φυσικά. Αν δεν γνωρίζετε την εταιρεία, η The Ordinary έχει κυρίως skincare προϊόντα. Έχει και κάποια προϊόντα μακιγιάζ τα οποία δεν μου άρεσαν, οπότε δεν θα σας τα δείξω σήμερα. Έχει foundation και primer. Κανένα από αυτά δεν μου άρεσε. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες που φτιάχνουν πιο ωραία προϊόντα. Τα τρία βασικά βήματα του skincare, όπως έχουμε πει, είναι καθαρισμός, ενυδάτωση, αντιλιακή προστασία. Και αυτά τα τρία τα καλύπτουν, αλλά τα περισσότερα προϊόντα τους είναι τα ενδιάμεσα, δηλαδή σέρουμ, θεραπείες για διάφορες ανάγκες που μπορεί να έχει το κάθε δέρμα. Οπότε πιάνουν μια τεράστια γκάμα αναγκών και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καλύπτουν όλα τα δέρματα. Και η φιλοσοφία της εταιρείας είναι προσφέρουμε μεγάλη περιεκτικότητα σε κάθε προϊόν. Το κάθε προϊόν ουσιαστικά είναι ένα συστατικό και αυτό σε πολύ πολύ χαμηλή τιμή. Οπότε μπορείτε να βρείτε προϊόντα από 3,5-4 ευρώ, εφόσον προσφέρει αυτά τα προϊόντα που είναι ένα συστατικό το καθένα. Σε βοηθάει κιόλας να μάθεις πάρα πολλά πράγματα για το δέρμα σου και τρόπους για να καλύψεις τις ανάγκες ακριβώς για το δικό σου δέρμα. Θα σας δείξω σήμερα αυτά που μου άρεσαν και όντως λειτουργούν στο δικό μου δέρμα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα προϊόντα στην The Ordinary που μπορεί να λειτουργήσουν σε εσάς, γιατί όπως σας είπα το κάθε δέρμα είναι τελείως μοναδικό, αλλά σήμερα θα σας δείξω αυτά που λειτουργήσαν σε μένα και μόνο. Να πω κάπου εδώ ότι έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα τα προϊόντα της εταιρείας, εκτός από δύο. Το πρώτο είναι το α-λιποϊκό οξύ, το οποίο και δεν θα χρησιμοποιήσω, νομίζω, ποτέ, γιατί έχω ακούσει διάφορα πράγματα για το συγκεκριμένο συστατικό και νομίζω ότι δεν θα ταιριάξει και στο δικό μου δέρμα. Και το δεύτερο είναι το σαλκυλικό οξύ σε μάσκα, το οποίο το έβγαλαν πολύ πρόσφατα. Δεν το έχω πάρει ακόμα, λογικά θα το πάρω κάποια στιγμή, οπότε θα το ακούσετε και σε κάποιο επόμενο βίντεο. Θα ξεκινήσω από οξέα. Τα οξέα τι κάνουν? Απολέπιση. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον απολεπιστικά με κόκκους, αυτά είναι του παρελθόντος, πλέον χρησιμοποιούμε μόνο χημική απολέπιση και με τη χημική απολέπιση εγώ έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Το αγαπημένο μου φυσικά είναι το λακτικό οξύ. Είναι ένα οξύ το οποίο είναι κυρίως για ξηρά και πιο ευαίσθητα δέρματα θα έλεγα. Είναι λίγο πιο ήπιο σε σχέση με τα υπόλοιπα οξέα. Εγώ έχω αυτό που είναι στο 10% γιατί πλέον χρησιμοποιώ λακτικό οξύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βγαίνει και σε 5% όμως. Εφόσον δηλαδή δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ λακτικό οξύ και οξέα γενικά, θα σας πρότεινα να πάτε στο χαμηλότερο ποσοστό, στα 5%. Είναι ένα σέρουμ το οποίο κάνει απολέπιση, το βάζετε μετά από το καθαριστικό σας και ουσιαστικά αφαιρεί όλα αυτά τα κύτταρα που δεν χρειάζονται στην πρώτη στιβάδα της επιδερμίδας και μένει το δέρμα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ λαμπερό. Βγαίνει στην ουσία ένα καινούριο δέρμα, το οποίο είναι φρέσκο και πάρα πολύ όμορφο. Το επόμενο στα οξέα είναι φυσικά το τόνερ με το γλυκόλικο οξύ. Αυτό έχει 7% περιεκτικότητα. Είναι σχετικά ήπιο και αυτό. Αυτό είναι για όλα τα δέρματα, κάνει και αυτό απολέπιση και το χρησιμοποιείτε αφού έχετε χρησιμοποιήσει καθαριστικό προσώπου. Το συγκεκριμένο θα το πρότεινα για όλους τους τύπους δέρματος και για αυτούς που έχουν μεικτό λιπαρό δέρμα και για αυτούς που έχουν πιο ξηρό δέρμα. Αν έχετε πολύ πολύ ευαίσθητο δέρμα, δεν θα πρότεινα το συγκεκριμένο προϊόν. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε λακτικό οξύ παρά γλυκολικό. Και φυσικά η μάσκα τους με AHA και BHA, έχει δηλαδή μέσα και σαλικυλικό οξύ. Αυτή είναι φανταστική. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Εγώ λέω συνέχεια από ότι τη βάζω ότι είναι το αίμα των εχθρών μου, αλλά είναι πάρα πολύ περίεργη μάσκα γενικά. Κάνει καταπληκτική δουλειά. Τη βάζετε για περίπου 10 λεπτά μία φορά την εβδομάδα, θα έλεγα, μία φορά στις 10 μέρες, δεν χρειάζεται παραπάνω και είναι πολύ πολύ δυνατή. Είναι μία μάσκα που βλέπετε άμεσα διαφορά στο δέρμα σας σε σχέση με άλλα προϊόντα τα οποία χρειάζεται συνήθως ένας μήνας για να δείτε διαφορά. Με αυτή τη μάσκα βλέπετε σίγουρα διαφορά στις πρώτες δύο εφαρμογές, μην σας πω και στην πρώτη εφαρμογή. Το δέρμα δείχνει πάρα πολύ λαμπερό, πάρα πολύ καθαρό και γενικά καθαρίζει τους πόρους γιατί έχει και το σαλκυλικό μέσα, αλλά και βγάζει όλα αυτά τα νεκρά κύτταρα τα οποία κάνουν το δέρμα θαμπό. Είναι μια πολύ ωραία μάσκα. Εγώ είμαι στην τέταρτη συσκευασία αυτή τη στιγμή. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα συνεχίσω να αγοράζω
για όσο βγαίνει. Τώρα πάμε στη ρετινόλη, στα ρετινοειδή. Γενικά αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ενότητα. Θα κάνω και κάποιο βίντεο σχετικά με τη ρετινόλη στο κανάλι μου σε κάποιο άλλο skincare Σάββατο. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρετινόλη από την The Ordinary. Γενικά έχω χρησιμοποιήσει όλα τους τα προϊόντα όπως σας είπα και πριν. Και αυτό που θα πρότεινα κυρίως είναι το Gran Active, το Retinoid 2%, το οποίο είναι μια ήπια ρετινόλη, ήπιο ρετινοειδές θα έλεγα, γιατί δεν είναι καθαρή ρετινόλη. Επειδή ακριβώς χρησιμοποίησα και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αυτό λειτουργεί καλύτερα στο δικό μου δέρμα, κυρίως γιατί είναι ένα ήπιο προϊόν, ένα προϊόν όμως που κάνει τη δουλειά του, χωρίς να ξεφλουδίζει το δέρμα, χωρίς να έχω κοκκινίλες, χωρίς να έχω όλα αυτά τα κατάλοιπα της ρετινόλης που έχουν τα υπόλοιπα προϊόντα. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν για να χρησιμοποιώ μέσα στην καθημερινότητά μου, χωρίς να φοβάμαι. Εάν ξεκινάτε τώρα τη ρετινόλη, τα ρετινοειδή, είναι πολύ ωραίο προϊόν για να ξεκινήσετε. Εγώ το χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα που έχω 2 περίπου χρόνια που έχω ξεκινήσει όλα αυτά τα ρετινοειδή και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σίγουρα θα σας έλεγα όμως να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα, εφόσον βλέπετε ότι κάτι τέτοιο δεν σας καλύπτει, το έχετε χρησιμοποιήσει δηλαδή και βλέπετε ότι δεν σας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι πιο δυνατά προϊόντα, αλλά από εδώ ξεκινάμε πάντα, δεν ξεκινάμε από τα πάρα πολύ δυνατά. Και προφανώς θα πάμε τώρα στη βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι ένα συστατικό που δίνει λάμψη στην επιδερμίδα και ψηλό αποχρωματίζει και τυχόν σημαδάκια που μπορεί να έχετε. Εγώ το χρησιμοποιώ κάθε πρωί πλέον. Και το αγαπημένο μου και πιο δυνατό προϊόν της The Ordinary σχετικά με τη βιταμίνη C είναι φυσικά αυτό εδώ που έχει 23%. Είναι ένα προϊόν το οποίο μισούσα στην αρχή, γιατί η σύστασή του ήταν πάρα πολύ περίεργη και δεν καθόταν καλά στο δέρμα μου, αλλά το έβαλα πολύ σιγά. Στην αρχή το έβαλα σαν μάσκα, το άφηνα περίπου μισή ώρα και το έβγαζα και μετά το έβαζα λίγο παραπάνω και έχω φτάσει πλέον στο σημείο που το βάζω και βάζω και ενυδατική από πάνω και φεύγω από το σπίτι. Είναι ένα προϊόν το οποίο χρειάζεται λίγο, ας πούμε, κοντρολάρισμα. Είναι ένα περίεργο δηλαδή προϊόν σχετικά με τη σύσταση. Εάν το ξεπεράσουμε όλο αυτό, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι φανταστικό. Δίνει καταπληκτική λάμψη στην επιδερμίδα. Πραγματικά μετά από ένα μήνα θα δείτε τεράστια διαφορά στο πώς φαίνεται το δέρμα σας. Και πάλι σε βιταμίνη C, αλλά αυτή τη φορά σε σκόνη. Είναι πάλι ένα προϊόν το οποίο είναι λίγο περίεργο, γιατί ξέρω ότι περισσότερες δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν προϊόντα σε σκόνη, όμως είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η βιταμίνη C. Αυτή είναι μια καινούργια συσκευασία, δεν την έχω ανοίξει ακόμα, θα την ανοίξω όταν τελειώσει το 23%, γιατί γενικά η βιταμίνη C δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα σας έλεγα μην κρατάτε μια βιταμίνη C πάνω από 3 μήνες και μην τις ανοίγετε, γιατί δεν είναι καλό να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον και με τον αέρα. Αυτή τη χρησιμοποιείτε με ένα μικρό κουταλάκι το οποίο σας το δίνουν στη συσκευασία. Βάζετε περίπου 1/4 από αυτό το κουταλάκι σκόνη, βιταμίνη C, και χρησιμοποιείτε ανάλογα ή κάποιο σέρου μαζί με τη βιταμίνη C αυτή σε σκόνη ή την ενυδατική σας. Ποτέ δεν το χρησιμοποιείτε μόνο του φυσικά, γιατί θα βάλετε σκόνη πάνω στο πρόσωπό σας. Το ιδανικό είναι να βάλετε μαζί ρεσβερατρόλι. Αυτό είναι ρεσβερατρόλι και φερουλικό οξύ μαζί. Αυτό είναι ένα αντιοξυδοτικό προϊόν το οποίο ταιριάζει σίγουρα πάρα πολύ ωραία με τη βιταμίνη C. Υπάρχουν και τέτοια σέρουμ τα οποία τα έχουν βάλει μαζί και ρεσβερατρόλι και βιταμίνη C, γιατί το ένα βοηθάει πάρα πολύ το άλλο. Οπότε σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας έλεγα να χρησιμοποιείτε τη ρεσβερατρόλι μαζί με όποια βιταμίνη C χρησιμοποιείτε, είτε είναι αυτή στο 23%, είτε είναι αυτή στη σκόνη, είτε είναι κάποιο σέρουμ, βάλτε και τη ρεσβερατρόλι και θα δείτε τρομερό αποτέλεσμα. Επειδή είναι αντιοξυδοτικό προϊόν, βοηθάει πάρα πολύ στην αποφυγή των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι αυτές που δημιουργούν και τις ρητίδες και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα στο δέρμα μας, τα οποία δεν τα θέλουμε. Οπότε θέλουμε αρκετά αντιοξυδοτικά στα συστατικά που έχουν τα προϊόντα μας. Σίγουρα το προτείνω και αυτό. Μπορείτε να το βάλετε φυσικά και μόνο του. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια βράδια που εγώ το έβαζα τελείως μόνο του, μόνο με την ενυδατική μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά συνήθως το συνιστούν μαζί με τη βιταμίνη C, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Άλλο ένα αντιοξυδοτικό, το οποίο όμως δεν ακούγεται τόσο πολύ, είναι το UK 134. Είναι ένα αντιοξυδοτικό το οποίο κάνει το δέρμα
να λάμπει, βοηθάει πάρα πολύ όπως όλα τα αντιοξειδωτικά με τις ελεύθερες ρίζες και είναι και ένα προϊόν το οποίο ψιλοπροστατεύει κιόλας από τις ακτίνες του ήλιου και κάνει το δέρμα να φαίνεται λίγο πιο μαυρισμένο. Εγώ το χρησιμοποιούσα κυρίως το καλοκαίρι. Αυτό δεν κάνει να το χρησιμοποιείς μαζί με βιταμίνη C και όπως όλα τα αντιοξειδωτικά δεν κάνει να το χρησιμοποιείς και με οξέα και με ρετινόλη. Αλλά μου αρέσει γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο προστατεύει το δέρμα. Μετά από 3-4 μήνες που το χρησιμοποιείτε, θα δείτε ότι η επιδερμίδα σας είναι πιο υγιής και πιο προστατευμένη. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου προϊόν της The Ordinary, το πιο αγαπημένο μου, αυτό που νομίζω ότι έχει δουλέψει πολύ καλύτερα από όλα τα προϊόντα, και αυτό είναι το Buffé & Copper Peptides. Αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μέσα πεπτίδια. Το Buffé είναι ουσιαστικά ένας μπουφές συστατικών, είναι πάρα πολλά συστατικά μαζί. Μπορείτε φυσικά να πάρετε και το κανονικό μπαφέ, το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ λίγο μέσα, το έχω χρησιμοποιήσει όλο, αλλά δεν πρόκειται να το ξαναγοράσω, γιατί αυτό εδώ με το Copper Peptides είναι πολύ πολύ καλύτερο. Είναι πιο ακριβό, είναι το πιο ακριβό τους προϊόν, κάνει γύρω στα 35 ευρώ, νομίζω 33 κάπου εκεί. Αλλά παιδιά, τα αξίζει τα χρήματά του και με το παραπάνω, γιατί έχω δει τρομερή διαφορά στο δέρμα μου αυτό. Αυτό το χρησιμοποιείτε μόνο του, δεν το χρησιμοποιείτε με ρετινόλη, δεν το χρησιμοποιείτε με οξέα, δεν το χρησιμοποιείτε με βιταμίνη C, χρησιμοποιείτε μόνο αυτό, μπορείτε να κάνετε και κάποιο άλλο τόνερ ενυδατικό πιο πριν κτλ. Αλλά κυρίως είναι για μόνο του αυτό το προϊόν, γιατί έχει πεπτίδια μέσα. Το μπαφέ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και πρωί και βράδυ. Εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ. Κυρίως βράδυ βασικά, τις μέρες που δεν βάζω ρετινόλη ή οξέα, χρησιμοποιώ το μπαφέ και το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι, που δεν χρησιμοποιούσα όλα αυτά τα προϊόντα και το δέρμα μου ήταν τέλειο, ήταν άψογο. Ένα προϊόν το οποίο έχει αρχίσει τώρα να μου αρέσει, αλλά πέρασαν πάρα πολλοί μήνες μέχρι να δω ότι κάνει κάτι στο δέρμα μου, είναι το Niacinamide 10%. Η Niacinamide, το συστατικό δηλαδή που έχει μέσα, είναι ένα συστατικό το οποίο σίγουρα έχετε ακούσει. Είναι ένα συστατικό το οποίο κάνει ματ το δέρμα και κάνει να φαίνονται οι πόροι πολύ πιο μικροί. Γενικά δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο βοηθάει κυρίως τα λιπαρά, μεικτά, ακνεϊκά δέρματα, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως στην περιοχή της μύτης, γιατί εκεί έχω τους περισσότερους πόρους. Με έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά πέρασαν πάρα πολύ μήνες για να δω διαφορά. Βέβαια, ξέρω κοπέλες που το χρησιμοποιούν και έχουν λιπαρό δέρμα που τους αρέσει πάρα πολύ και είδαν από τον πρώτο μήνα τεράστια διαφορά. Και τέλος, ήρθε η ώρα να μιλήσω για τα λαδάκια που έχουν στην The Ordinary. Εμένα μου έχουν αρέσει όλα τους τα λάδια, και το Rose Hip και το Μαρούλα. Αλλά το δικό μου αγαπημένο είναι φυσικά το Squalene. Το Squalene είναι ένα λαδάκι το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε ξηρά δέρματα και είναι και ένα λάδι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα μαλλιά σας. Εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στις άκρες και τα λαδάκια φυσικά τα βάζουμε αφού έχουμε βάλει όλα μας τα σέρουμ, τις ενυδατικές μας, στο τέλος για να δώσει αυτή την έξτρα ενυδάτωση και ουσιαστικά να είναι σαν ασπίδα για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Και παιδιά, το Squalene κάνει την τέλεια δουλειά γι' αυτό. Είναι ένα φανταστικό προϊόν. Εγώ το λατρεύω, δεν θα σταματήσω να το χρησιμοποιώ και για τα μαλλιά μου και για το δέρμα μου. Και σίγουρα σας το προτείνω. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα μου προϊόντα από την εταιρεία The Ordinary. Ξέρω ότι σε πολλές από εσάς θα αρέσουν και άλλα προϊόντα και θα κάνουν στις δικές σας ανάγκες. Φυσικά στα σχόλια μπορείτε να μου αφήσετε ό,τι απορίες έχετε σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία μίλησα σήμερα και γενικά για τη ρουτίνα σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!